Για τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στη φυλή και στην πάνη. Θα έλα Φάνη. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο ύψος του τελεφερίκ στην Πάρνηθα. Ναι. Υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής, διότι δεν είναι μόνο οδηγοί. Οι οδηγοί έχουν, από ό,τι πληροφορούμε, περίπου 15 αυτοκίνητα. Είχαν περάσει από χωματόδρομους. Ανέβηκαν στην Πάρνηθα, ενώ υπήρχε σφοδρή χιονοπτύλα στη διάρκεια της νύχτας. Έγινε επιχείρηση πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Ειδοποίησαν γύρω στο 12.30. Έφυγαν τα περισσότερα αυτοκίνητα, τουλάχιστον κατάφεραν, μπήκαν στο δρόμο και με τη βοήθεια των μηχανημάτων εδώ που είναι πολλά, κατάφεραν να φύγουν. Πρόστιμο στον καθένα φυσικά επιβλήθηκε. Και υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον οδηγοί δύο οχημάτων, είναι ακόμα προσδιόριστο, έχουν ανέβει πάνω αλπινιστές της ΕΜΑΚ για να, τον απεγκλωβισμό. Φανή, και σίγουρα αυτοί ήταν εκτός δρόμου. Υπάρχουν και πεζοπόροι. Και πεζοπόροι. Υπάρχουν και πεζοί που ανέβηκαν πεζοί. Ανέβηκαν πεζοί κάποιοι και έχουν επίσης εγκλωβιστεί. Έχουν εντοπιστεί, έχουν καλέσει για βοήθεια. Έχουν εντοπιστεί. Τι πάθανε ανέβηκαν τη νύχτα στην Πάρνηθα. Από την ΕΜΑΚ. Τα χιόνια. Εδώ. Αυτό, ναι. Άρα... Και υπάρχει και σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροβεστικής στη Φυλή Παναγιώτη για ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο, ένα τζιπ με τρεις επιβαίνοντες, το οποίο έχει καλέσει επίσης σε βοήθεια και είναι πολύωρη η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε σημείο εκτός δρόμου, σε μονοπάτια χωματόδρομους μέσα, εγκλωβίστηκαν. Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, όπως καταλαβαίνουμε, τα μηχανήματα, γιατί τώρα να μην μπορούν να πλησιάσουν στον δρόμο τα μηχανήματα. Yeah. Γι' αυτό εκπλαγήκαμε πρωί-πρωί εμείς. Προφανώς έφτασαν τα μηχανήματα, αλλά ήταν σε σημεία ψηλά ή σε σημεία μέσα χωματών που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Σωστά. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν εδώ, αλλά η κατάσταση. Τα περισσότερα αυτοκίνητα, επαναλαμβάνω, κατάφεραν και αποχώρησαν πριν από λίγη ώρα. Έχουν παραμείνει πληροφορίες, αναφέρουν για δύο οχήματα τα οποία είναι εγκλωβισμένα. Yeah. Άκουσα, είναι όλοι πριν... καλά στην υγεία τους, Φάνη... και είναι και αρκετοί οι οποίοι ανέβηκαν πεζοί. Οι πεζοπόροι είναι, τι κάνουν εκεί οι πεζοπόροι μέσα στη νύχτα, ρε παιδιά. Όταν έχει τέτοια σφοδρή χιονοθύελα. Πήγαν να ζήσουν το κρύο. Να το ζήσουν, ξέρω εγώ. Φάνη μου, άκουσα, είπες πριν ότι κόπηκαν και πρόστιμα. Σημαίνει δηλαδή τα αυτοκίνητα αυτά που ανέβηκαν στην Πάρνηθα δεν είχαν αλυσίδες, υποθέτω. Ή πέρασαν σε επαγορευμένο σημείο. Είχαν αλυσίδες και πέρασαν τον μπλόκο της τροχέας με άλλους τρόπους. Μπλόκο, τώρα δεν το πέρασαν τον μπλόκο, από αλλού μπήκαν προφανώς. Ναι, προφανώς. Φαντάζομαι μπήκαν από δεν αλλού. Πέρασαν, πλαγίως εννοώ. Ναι, πλαγίως προσπέρασαν. Ενώ ήξεραν προφανώς ότι υπάρχει απαγόρευση, ενώ ήξεραν τις ειδικές συνθήκες. Τέλος πάντων, ας είναι καλά οι άνθρωποι, να τους βρει η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ, να τους βρούνε καλά. Το ζήτημα είναι να είναι καλά και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Αλλά προφανώς εδώ είναι μια κατάσταση η οποία τώρα ο άλλος μπαίνει σε χωματόδρομο ή ανεβαίνει πεζοπόρος μέσα στο βράδυ, ξέρω εγώ, ή το απόγευμα, σε μια περιοχή που πλήττεται από σφοδρή χιονόπτωση. Ναι, γιατί εδώ κυκλοφορούν κανονικά, δεν τα αυτοκίνητα πέρασαν πριν από λίγο. Από εδώ και πάνω βλέπουμε και το δρόμο. Δεν μπαίνεις εύκολα. Χωρίς αλυσίδα δεν περνάς. Χωρίς αλυσίδα δεν περνάς. Δεν μπαίνεις. Ναι. Λοιπόν. Μάλιστα, λοιπόν, Φάνη, είμαστε. Πώς βρήκαν τα κενά, πώς πέρασαν. Είχαμε σφοδρή χιονοθύελα κατά τη διάρκεια της νύχτας και το χιόνι που έπεφτε πολύ πιο πυκνό από ότι το χιονόνερο που έχει τώρα και πιο πάνω βέβαια υπάρχει η σφοδρή. Κυνηγή φαινομένων είναι αυτή. Τι να σου το καταλαβαίνω πολύ καλά. Κυνηγή περιπέτειας, στο, αλλά τώρα σκέψου το μηχανισμό και... όλων, ο οποίος, και ξαναλέω, να είναι καλά οι άνθρωποι είναι το βασικό. Προφανώς. Ναι. Προφανώς να είναι καλά οι άνθρωποι. Αλλά σκεφτείτε ένα ολόκληρο μηχανισμό έχει κινητοποιηθεί, γιατί κάποιοι μέσα στη νύχτα αποφάσισαν να ανέβουν πάνω στην Πάρνηθα ή στη Φυλή. Τόσο αυτοκίνητα. Σε αυτή την κατάσταση. Απεγκλώβησαν, φύγαν τόσο αυτοκίνητα και έχουν μείνει δύο αυτοκίνητα πάνω. Για σκέψου. Άρα ξαναρχόμαστε. Για σκέψου, αν συμβεί κάτι. Μάθα περισσότερα και εσύ, Φάνη, και μπες και εσύ κάπου μέσα, λοιπόν. Γιατί βλέπω ότι τώρα ρίχνει αρκετά.